βλέπουμε και τις δύο. Καλημέρα στις κυρίες μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σας πούμε ότι η κυρία Έφη Κυριακάκη, και διόρθωσέ μας Μαρία μου ή να το πεις και εσύ το θέμα καλύτερα, έπεσε σε ένα φρεάτιο, ταλαιπωρείται εδώ και πόσα χρόνια, έχει αποκτήσει μόνιμη βλάβη στο πόδι της για να βρει μία άκρη σε σχέση και με την αναγνώριση του ατυχήματος που είχε και την αποζημίωσή της. Έτσι. Έτσι είναι, Μάνο, έτσι είναι, Χρύσα. Καλημέρα σε όλους. Ένα παριστατικό το οποίο συνέβη τον Νοέμβριο του 2022, Μάνο και Χρύσα, σε περιοχή εδώ του Ηρακλείου Κρήτη, στην οδό Αεροφύλης και Παπανδρέου. Η κυρία Κυριακάκη, όπως σας το πει και η ίδια, προχωρούσε νύχτα, επέστρεφε στο σπίτι και ξαφνικά έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο, το οποίο ανήκει στην ΔΕΑ, στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Ηρακλείου. Η ίδια χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από εκεί με την παρέμβαση της πυροσβεστικής και μετά βέβαια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο και από εκεί Μάνο και Χρύσα ξεκίνησε ένας Γολγοθάς με απανοντές εξετάσεις, με μαγνητικές, με αξονικές και φυσιοθεραπείες, έχοντας, όπως σας πει και η κυρία Κυριακάκη, αποκτήσει μόνιμη βλάβη, μόνιμη ζημιά στο πόδι. Η ίδια έκανε αίτημα στην ΔΕΑ. Για πάμε να το πιάσουμε από εκεί, Μαρία. Ακούσουμε. Έτσι, να ακούσουμε και την κυρία Κυριακάκη να μας πει τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα. Να. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Κυριακάκη. Από εκεί πέρα η απάντηση είναι αρνητική. Αρχικά πρέπει να πω ότι τις ενέργειες που έκανε η δικηγόρος μου, εγώ μέσα στους δικηγόρους μου, ήταν ότι μας είπε η ΔΕΑ ότι πρέπει να στείλουμε εξώδικο. Μία αίτηση με όλα τα στοιχεία που δεικνύουν όλα αυτά που συνέβησαν. Τη στείλαμε, την έστειλε η δικηγόρος μου. Η απάντησή τους είναι ότι τελικά δεν γίνεται να τα βρούμε εξωδικαστικά και πρέπει να πάμε σε μήνυση. Εγώ έχω καταθέσει μήνυση, με έχει διατροδικαστεί. Και πάει στο... Για μισό λεπτό τώρα, γιατί θα τρελαθούμε και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Εδώ εμείς βλέπουμε μια φωτογραφία από τον εγκλωβισμό σας το 2022. Έτσι, εδώ είστε εσείς στη φωτογραφία με το πόδι σας να έχει σφινώσει το φρεάτιο. Έχει κληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία να σας απεγκλωβίσει, κάτι που έχει καταγραφεί δηλαδή από την πυροσβεστική, έτσι, επισήμως. Και η υπηρεσία ίδρευσης της περιοχής σας λέει... Κάντε μου μήνυση για να προχωρήσω τη διαδικασία. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να βρω εγωλογική. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποζημιωθεί ένας δημότης. Ναι. Γιατί είναι υποχρεωμένος ο Δήμος τώρα και η υπηρεσία η δημοτική να τον αποζημιώσει. Ναι. Ο ένας τρόπος είναι εξωδικαστικά, μέσω της Οικονομικής Επιτροπής καταθέτει και ένα ποσό μέχρι 30.000. Αν θυμάμαι καλά το ποσό, 30.000 μπορεί να το υπογράψει η Οικονομική Επιτροπή και να στο αποδώσει. Διαφορετικά τώρα τη γυναίκα τι τη λένε. Τράβακανε αγωγή αποζημίωσης. Τρέχα στα δικαστήρια. Πλήρωσε δικηγόρους κλπ. Γιατί υποχρεούμε να σε αποζημιώσω, αλλά α το βρει το δικαστήριο ποιο είναι το ύψος της ζημίας που σου έχω προκαλέσει εγώ και ευθύνομαι εγώ. Κατάλαβες. Θα πρέπει να μαζέψει η κυρία όλα τα χαρτιά που έχει και από τους γιατρούς. Τη ζημία που έχει πάθει, να αποδείξει ότι αυτό είναι μια πάθηση η οποία στο μέλλον θα της προκαλεί μεγαλύτερη ή υπάρχει μια σταθερή αναπηρία, χρόνια αναπηρία κλπ. Πάντως, παιδιά, δεν είναι κανονικό να τρέχει να το αποδεικνύει η γυναίκα με φωτογραφία και με επίσημο έγγραφο παρέμβαση τη πυροσβεστικής ότι την απεγκλώβησε. Δηλαδή, δεν το ισχυρίζεται. Καταλάβετε τι λέω. Δεν μιλώ νομικά. Δεν το ισχυρίζεται. Καταγράφηκε ως περιστατικό στο δελτίο συμβάντων της πυροσβεστικής ότι πήγαμε να απεγκλωβίσουμε την Κυριακάκη. Και να της λένε, κάνε μας μήνυση για να αναγνωρίσουμε το γεγονός, το περιστατικό και να σε αποζημιώσουμε. Είναι γαϊδουριά, αν μη τι άλλο. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι, μου ακούγεται πολύ περίεργο. Ναι. Βεβαίως, αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ είναι ότι κινηθήκαμε, η δικηγόρος μου. Κινήθηκε έτσι όπως της είπανε. Ότι θα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να μας αποδείξετε όλα αυτά που λέτε. Οκ, το έκανε με ένα πολύ μεγάλο φάκελο εξώδικο αίτηση, όπως θέλετε πείτε το. Και η απάντηση που πήρα ήταν τραγικά πεπορούμε, γιατί πρέπει να πάτε δικαστικά. Να αποδείξω κάτι στιφανές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε πολύ γρήγορα και εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε, να ρωτήσουμε στη Εγώ μία ερώτηση έχω να κάνω, γιατί το φαινόμενο είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Το φρεάτιο το έχουν φτιάξει από τότε. Μάλλον. Θεμελιώδες ερώτημα. Σωστό. γιατί μίλησα εγώ με τον πρόεδρο, τον κύριο Πορεξάκη, αλλά μας είπαν ότι η υπηρεσία είναι υποστηλωχωμένη και δεν μπορεί να ελέγχει ποια χρειάζεται καθαρή και ποια όχι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και τη Μαρία την Ορφανάκη, τη συναδελφό μας, και την κυρία Κυριακάκη. Καλημέρα σας. Γεια σας.